One Piece. Οι περιπέτειες ενός θεότρελου πειρατή και του πληρώματός του, με στόχο να αποκτήσει την απόλυτη ελευθερία και να γίνει βασιλιάς. Μία σειρά που όλοι ξέρουμε, πολύ αγαπάμε, ορισμένοι την έχουμε εγκαταλείψει και άλλοι απλά περιμένουν τη σωστή στιγμή για να επιστρέψουν. Αυτό το βίντεο δεν είναι για το One Piece γενικά, αλλά συγκεκριμένα για την ολοκένουργια ιστορία του που μόλις άρχισε, το Wano. Το άνιμε του One Piece επιτέλους έφτασε στην ιστορία που όλοι περίμεναν από το Thriller Bark και τη μάχη του Zoro με το Ryuma. Η Toei αποφασίζει να τα δώσει όλα. Μετά από 10 χρόνια, ο σχεδιαστής χαρακτήρων της σειράς, Καζούγια Χισάντα, ένα όνομα που όλοι οι Dragon Ball fans θυμάστε από το Dragon Ball Z και το Dragon Ball GT ως ένας από τους καλύτερους animators, αποφασίζει να δώσει το ρόλο του στη Midori Matsuda, μια νέα ταλαντούχα character designer και animator, όπου, όπως και ο Καζούγια Χισάντα, σέβεται τη δουλειά του Eiichiro Oda, αλλά αντίθετα με τον Καζούγια Χισάντα, αποφάσισε να κάνει τα σχέδιά της πιο φιλικά προς το animation, αφαιρώντας τις έντονες γραμμές που πρόσθεταν βάθος και ταυτόχρονα προσθέτοντας περισσότερο χρώμα. Και ναι, αν μπορούσα να πω κάτι για αυτή τη νέα ιστορία, θα ήταν ότι βασιλεύουν τα έντονα χρώματα και γενικότερα ότι η αισθητική έχει αλλάξει. Αυτό φυσικά οφείλεται σε ένα άτομο, το οποίο επίσης ξέρουν οι Dragon Ball fans. Αυτός είναι ο Τατσούγια Ναγκαμίνε, ένας ξεχωριστός σκηνοθέτης, όπου η καθοδήγησή του έσωσε το τουρνουά της δύναμης στο Dragon Ball Super, αλλά επίσης είναι υπεύθυνος για τη σκηνοθεσία και τα storyboards των ταινιών Broly και One Piece Film Z. Με την καινούργια ιστορία του One Piece, ο Τατσούγια Ναγκαμίνε παίρνει το ρόλο του Animation Director. Μαζί του φέρνει την έκφραση συναισθημάτων μέσω χρωμάτων, τη συνεχή κίνηση της κάμερας, αλλά και το πανέμορφο φίλτρο, το οποίο δοκιμάστηκε στο Dragon Ball Super, τελειοποιήθηκε στην ταινία Broly και τώρα χρησιμοποιείται στο One Piece, δίνοντας τα σχέδια όμορφες παχές γραμμές και κάνοντας το άνιμε να μοιάζει λες και κατάφεραν να ζωντανέψουν τα πάνελ του μάγκα. Μικρές λεπτομέρειες όπως τα μουσικά όργανα που εμφανίζονται σε όλες τις σκηνές, τα πέταλα από τις ανθισμένες κερασιές και ακόμα και το πέρασμα από μέρα σε νύχτα και πάλι μέρα, είναι από τις λίγες πινελιές όπου ο μανιακός με λεπτομέρεια Τατσούγια Ναγκαμίνε αποφάσισε να δώσει στη σειρά. Από την αρχή του επεισοδίου, το ίδιο το opening μας κάνει μια παρουσίαση των χρωμάτων, του πανέμορφου animation και φυσικά της κλίμακας αυτής της ιστορίας. Πραγματικά, σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η περιπέτεια είναι μοναδική και ο κόσμος ξεχωριστός. Το Over the Top είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και μετά από πολλά βαρετά κομμάτια είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Θα μπορούσα να πω ότι έχει ό,τι χρειάζεται ώστε να ξεπεράσει ακόμα και το We Are. Και αυτό ακούγεται ακόμα και στους στίχους του τραγουδιού που μιλάει για νέους ορίζοντες, αλλά ταυτόχρονα μας λέει από πού ξεκίνησε η σειρά και πού έφτασε. Μια ευχάριστη λεπτομέρεια στο opening είναι ότι ο character designer του My Hero Academia επιστρέφει για μια ακόμη φορά και δίνει μια πανέμορφη σκηνή στο opening. Ο Ουμακόσι έκανε φυσικά την εμφάνισή του στην ταινία Zeta, αλλά και στην ταινία Broly. Ίσως υπονοώντας ότι εμπιστεύεται τη δουλειά του Ναγκαμίνε, άρα να άλλο ένα καλό που έκανε ο Τατσούγια Ναγκαμίνε για τη σειρά. Το πρώτο επεισόδιο του Wano μας δείχνει πόσο έχει βελτιωθεί η σειρά από άποψη animations, όπου μέχρι και τα bumpers της σειράς, τα οποία τοποθετούνται πριν το επεισόδιο πάει σε διαφημίσεις και αφού γυρίσει, είναι πανέμορφα, με αψεγάδια στο σχέδιο και γρήγορη κίνηση. Αλλά αρκετά με τον οπτικό τομέα. Καιρός να αναφέρω το δεύτερο σημαντικό κομμάτι αυτής της νέας ιστορίας, που έδωσε στο One Piece αυτό που χρειαζόταν για να ξεχωρίσει. Και αυτό είναι η μουσική. Το One Piece επιστρέφει με ένα πανέμορφο soundtrack, το οποίο αποτελείται από νέα κομμάτια ιαπωνικού στυλ μουσικής, τα οποία ταιριάζονται με την ιστορία, αλλά επίσης και με κλασικά κομμάτια που επανασυνθέτονται χρησιμοποιώντας το κλασικό μουσικό όργανο Samisen, μια ιαπωνική κιθάρα που αποτελείται από τρεις χορδές και χρησιμοποιείται στο στυλ μουσικής Ninjo. Με τη νέα του αισθητική και με πανέμορφο soundtrack, το One Piece ήδη έχει αρχίσει να μας ενθουσιάζει και να επιζητάει την προσοχή μας. Όλοι οι παλιοί πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να επιστρέψετε. Όσο αφορά τους νέους, μήπως έφτασε η στιγμή να το ξεκινήσετε? Για όλους εσάς που είστε φαν στον άνιμε και θέλετε φρέσκες ιδέες, γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στη σειρά βίντεο «Γιατί να δω», όπου σας δίνονται ιδέες για σειρές που αξίζει να δείτε. Αν πάλι τις έχετε δει και θέλετε κάτι φρέσκο για άνιμε και games τα οποία κυκλοφόρησαν το 2019, ρίξτε μια ματιά στα τελευταία μου streams. Από Mazinger Destro, γεια σας!